Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι 3η 14 Ιούνιου 2022. Είμαστε στα μέσα του Ιούνιου. Ξεκίνησε το καλοκαίρι. Λίγο ζέστες, λίγο τόνα, λίγο τ' άλλο. Μπαίνουμε έτσι σε ένα κλίμα περισσότερο ψυχικής ηρεμίας από ότι περάσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και με όλα αυτά τα οποία μας έχουν συμβεί και μας έχουν φέρει και μας έχουν επιβάλει με τον κορονοϊό και τα συνεπακόλουθά του. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε όλοι ότι θα έχουμε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Σήμερα η εκπομπή η ώρα Ελλάδας θα είναι λίγο ξεχωριστή, λίγο διαφορετική και ελπίζουμε να μπορέσει και σε εσάς να δώσει έτσι μία νότα, έναν τόνο από το παρελθόν εκεί στα δημοσιογραφικά πράγματα της Ομογένειας. Σαν προχτές, 12 Ιούνιου του 1993, πριν από 29 χρόνια, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα ο δημοσιογράφος Γιώργος Αγγελίδης, πατέρας μου, στη Νέα Υόρκη, και έτσι θα ήθελα σήμερα με την ευκαιρία αυτή της χρονικής σύμπτωσης να γίνει ένα αφιέρωμα στη δουλειά του δημοσιογράφου της Διασποράς, όπως τον αποκαλούσαν, από το 1980 μέχρι το 1993 που έφυγε από τη ζωή. 13 χρόνια εργάστηκε στα τοπικά μέσα ενημέρωση, στα ελληνικά μέσα ενημέρωση, στον Εθνικό Κήρυκα, την Πρωινή, τους ρεπόρτερ, στο περιοδικό Εσείς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Κόσμος FM. Τι ξεχνάω, πολλά και διάφορα θα τα δούμε αυτά μέσα από την πορεία του αφιερώματος που έχουμε ετοιμάσει εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας για τον Γιώργο Αγγελίδη. Για να γνωρίσετε λίγο και το κομμάτι της ζωής του, αλλά και της δημοσιογραφικής του πορείας, υπάρχει ένα αφιέρωμα που έγινε τότε, λίγο μετά το θάνατό του, μια-δυο μέρες μετά τον χαμό του, τον απροσδόκητο χαμό του. Ένα αφιέρωμα που έγινε για το ελληνικό τηλεοπτικό κανάλι της Νέας Υόρκης, από τους συναδέλφους του, Πανίκο Παναγιώτου και Ελευθερία Τσουτσουδάκη Νικολάου, που έχουν και την απαγγελία αυτού του αφιερώματος, και λέω απαγγελία γιατί θα δείτε όπως θα το ζήσετε και θα το βιώσετε, είναι σαν ένα πείμα, έτσι ακριβώς όπως το λένε οι καλοί φίλοι του και συνάδελφοι. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε μερικά στοιχεία για τον Γιώργο τον Αγγελίδη και επανερχόμαστε μετά λέγοντάς σας ότι θα έχουμε κάποιες συνεντεύξεις πρωτότυπες, έτσι όπως ήταν καταγεγραμμένες στο δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι του, εκείνες οι μικροκασέτες που υπήρχαν στη δεκαετία του 80 και του 90. Ο ήχος δεν είναι και ο πλέον καλός, έτσι, και συγκριτικά με τα σημερινά ψηφιοποιημένα μέσα, αλλά είναι χαρακτηριστικός και νομίζω ότι δίνει τον τόνο και το στόμφο εκείνης της εποχής για το πώς γινόταν η δουλειά ενός δημοσιογράφου. Είναι πρωτότυπες συνεντεύξεις, δεν έχουν παίξει πουθενά ποτέ. Έγινε η απομαγνητοφώνηση και η ψηφιοποίηση αποκλειστικά και μόνο για την εκπομπή αυτή, γιατί νομίζω, πέρα από το γεγονός ότι ήταν πατέρας μου, ότι η πορεία του στο δημοσιογραφικό χώρο, έτσι όπως έγινε μέσα από το πέρασμα των χρόνων, είναι κάτι αξιομνημόνευτο και κάτι το οποίο μας δίνεται η ευκαιρία σήμερα να την παρουσιάσουμε. Πάμε λοιπόν με το αφιέρωμα. Ο Αγγελίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1935 και η καταγωγή του ήταν από την Κωνσταντινούπολη. Τα παιδικά του χρόνια βιώθηκαν μέσα στην κατοχή και τον εμφύλιο. Σπούδασε οικονομικά στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών. Μετά την αποφύτισή του, πρόσφερε σημαντικές υπηρεσίες στο συνδικαλιστικό κίνημα, ενώ διακρίθηκε στον επιχειρηματικό τομέα. Διετέλεσε πρόεδρος του Οικονομικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών και για μία περίοδο ήταν ο υπεύθυνος του περιοδικού Οικονομικό Επιμελητήριο. Το 1963 παντρεύτηκε τη Ρούλα Στεφανούρη, που γεννήθηκε στην Αθήνα και με την οποία απόκτησε δύο παιδιά, το Βαγγέλη και τον Νίκο. Ο Γιώργος Αγγελίδης ήταν δραστήριος άνθρωπος και πάντα αναζητούσε τη μάθηση και τις καινούργιες εμπειρίες. Ταξίδεψε σε αρκετά μέρη του κόσμου θέλοντας να γνωρίσει και να αγκαλιάσει ανθρώπους από όλους τους τόπους του πλανήτη μας. Το 1980 μετανάστευσε μαζί με την οικογένειά του στις Ηνωμένες Πολιτείες.
άγνωστος μέσα στην αχανή και απάνθρωπη κοινωνία, όπως την ονόμαζε, ρίχτηκε στον αγώνα της επιβίωσης. Δυστυχώς, οι γνώσεις του και οι σπάνιες ικανότητές του αγνοήθηκαν από εκείνους που θα μπορούσαν να προσφέρουν στο Γιώργο δίκαιη ανταμοιβή για την ευσυνείδητη δουλειά του. Ιδεολόγος και άριστος γνώστης της ελληνικής γλώσσας, συνέτεινε σε μεγάλο βαθμό στην αναβάθμιση του ομογενειακού τύπου. Εργάστηκε στις εφημερίδες Εθνικό Κήρυκα, Πρωινή, Ελληνικό Ταχυδρόμο και Reporters και τον τελευταίο χρόνο έκανε ρεπορτάζ και έρευνες για το 15ήμερο περιοδικό Εσείς. Τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, 12 Ιουνίου, γιόρταζε στο ακρόαμα τα γενέθλια της συζύγου του καθώς και την έκδοση του μηνιαίου περιοδικού «Οι Ρίζες». Εκείνο το βράδυ ήταν ιδιαίτερα ευτυχισμένος. Το γαλήνιο πρόσωπό του έλαβε από χαρά που τη μοιραζόταν μαζί με τα αγαπημένα του πρόσωπα. Στις 4 το πρωί ο Γιώργος πήρε το δρόμο της επιστροφής στο σπίτι του, χωρίς όμως να φτάσει ποτέ. Μετά από αυτοκινητιστικό δυστύχημα βρήκε ακαριαίο θάνατο. Ο Γιώργος Αγγελίδης έφυγε ξαφνικά και αναπάντεχα. Εκατοντάδες ομογενείς τον αποχαιρέτησαν. Η κηδεία του μετατράπηκε σε λαϊκό προσκύνημα, γιατί δεν είχε εχθρούς, παρά μόνο φίλους. Τα γραφτά του Γιώργου Αγγελίδη ξεχώρισαν για την γλαφυρότητα, την απλότητα και το πλούσιο λεξιλόγιό τους. Ο ηθικός και ακέραιος χαρακτήρας του, αλλά και η σπάνια υπευθυνότητα για τη δουλειά του, είχαν ως αποτέλεσμα η ομογένεια να ανακαλύψει μέσα από τα κείμενά του άγνωστες πτυχές της πολυτάραχης πορείας του ελληνισμού της Αμερικής. Ταξίδεψε σε αρκετές περιοχές, κυρίως των Ανατολικών πολιτειών, για να ανακαλύψει οτιδήποτε σχετίζεται με την Ελλάδα και τον πολιτισμό της. Στάθηκε συνεπής αγωνιστής των ελληνικών γραμμάτων και της ελληνικής κληρονομιάς. Ένας από τους καλύτερους του φίλους που κατάγεται από την Νιγηρία και με τον οποίο δούλευε τους τελευταίους μήνες για τη μετάφραση ενός συμβολικού βιβλίου για την αδελφοσύνη των λαών, μιλώντας στο νεκροπομπείο, είπε ότι στο πρόσωπο του Γιώργου Αγγελίδη γνώρισε τον αληθινό Έλληνα. Αυτός ήταν ο Γιώργος Αγγελίδης. Ο έντιμος δημοσιογράφος που η ανθρωπιά του και το ήθος του αποτελούν παράδειγμα τρόπου ζωής. Για πάντα θα ζει μέσα στις καρδιές όλων αυτών που τον γνώρισαν, τον αγάπησαν και σεβάστηκαν το έργο του. Όλων αυτών που ονειρεύτηκαν να ταξιδέψουν μαζί του σε αδούλωτες θάλασσες και σε ανυπόταχτες κοινωνίες. Με ένα χαμόγελο αισιοδοξίας και πίστης για το αύριο, όπως ήταν ολόκληρη η ζωή του. Σήμερα, Τρίτη 14 Ιουνίου 2022, με ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Αγγελίδη, τον δημοσιογράφο της Διασποράς, ο οποίος έφυγε πριν από 29 χρόνια στις 12 Ιουνίου του 1993. Εντάξει, θέλω να σας πω ότι δεν είναι και το πλέον εύκολο πράγμα αυτό που κάνω σήμερα, αλλά θεωρώ και νομίζω ότι χρειάζεται να γνωρίζουμε πράγματα που έχουν γίνει στο παρελθόν και να μνημονεύουμε τον αγώνα που έγινε από κάποιους ανθρώπους για να διατηρηθούν ζωντανές οι ρίζες. Τα ρεπορτάζ του Γιώργου του Αγγελίδη κυρίως είχαν να κάνουν με την παιδεία και με την ελληνικότητα, για το πώς θα μπορούσαν οι Έλληνες της Διασποράς και οι επόμενες γενιές, τα παιδιά και τα εγγόνια τους, να κρατήσουν το ελληνικό χρώμα μέσα από τη γλώσσα, μέσα από την παιδεία και μέσα από τον πολιτισμό. Πάμε στο 1991. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι η εκπομπή «Ώρα Ελλάδας» μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 το πρωί εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, ότι στο μικρόφωνο είναι ο Νικόλας Αγγελίδης, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου και η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αξιταξία της εκπομπής. Το παρέλειψα να το πω στην αρχή, ζητώ συγγνώμη. Επίσης να πούμε ότι με την ευκαιρία που μας δίνεται θα κάνουμε μερικά ταξίδια πίσω στο χρόνο για να ακούσουμε συνεντεύξεις που είχαν πάρθει τότε στο πλαίσιο του ρεπορτάζ κυρίως για την εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Ένα τέτοιο ρεπορτάζ για τον Εθνικό Κήρυκα, μία από τις ιστορικότερες και παλιότερες εφημερίδες της Διασποράς, είναι αυτό που θα παρακολουθήσουμε τώρα. Πάμε πίσω στο 1991. Οι Καριώτες, ξέρετε, είναι μία ξεχωριστής ποιότητας άνθρωποι που αγαπούν με λατρεία και πάθος το νησί τους και τον τρόπο ζωής.
Έτσι λοιπόν οι Καριώτες της Νέας Υόρκης έφυγαν πάρα πολύ και ξενιτεύθηκαν από την Ικαρία και στη Νέα Υόρκη και στο Λος Άντζελες και στο Οχάιο, σε πολλές περιοχές και στην Φιλαδέλφια. Οι Καριώτες λοιπόν που έφτασαν στη Νέα Υόρκη βρήκαν ένα λιμάνι. Ένα λιμάνι το οποίο τέριαζε αρκετά έτσι οπτικά και σε φιλοσοφία με την Ικαρία. Το Port Jefferson, όπου πήγε ο πρώτος Ικαριώτης εκεί, και καταλαβαίνετε ότι μετά ακολούθησαν κι άλλοι. Έφτιαξαν λοιπόν μια συνοικία που ήταν Ικαριώτες μόνο στο Port Jefferson του Long Island, και έφτιαξαν και ένα σύλλογο εκεί, τη Νέα Ικαρία. Τότε λοιπόν, το 1991, ο Γιώργος Αγγελίδης επισκέφθηκε τους Ικαριώτες του Port Jefferson για να κάνει ρεπορτάζ, να γνωρίσει τι ακριβώς κάνουν εκεί, πώς πήγαν εκεί και πώς προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανά τα ήθη και τα ήθημα της πατρίδας τους, της ιδιαίτερης πατρίδας τους. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν. Κύριε Πέτρο Τσαντέ, τι επιθυμείτε από την ιδιαίτερη σας πατρίδα, την Ικαρία? Τι νομίζετε ότι έχει ξεχάσει και θα θέλετε να πραγματοποιηθεί? Αυτό που πάντοτε επιθυμούμε είναι να προσπαθήσουν να διατηρήσουν την ελληνική τους ταυτότητα, το δικό τους χαρακτήρα του τόπου, να μην πέφτουν θύματα του ξενισμού, τα οποία αλλοιώνουν την γνήσια ριζική τους καταγωγή. Θα παραμείνουν αυτοί οι ακέραιοι και ατόφιοι Καριώτες, ώστε να είναι μεν υπερήφανοι και να ξέρουν ότι συνεχίζουν και διατηρούν την ελληνικότητά τους, διότι δεν μπορούν να περιβληθούν με καμία άλλη εμφάνιση παρά μόνο με την ελληνικότητά τους, για το οποίο θα πρέπει να μένουν υπερήφανοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πώς είναι το όνομά σας? Σοφία Τσαντές. Σοφία? Ναι. Είσαστε συγγενείς του? Είμαι θείος μου. Είναι? Θείος μου. Ο θείος σας. Λοιπόν, πέστε μας, Δεσποινή Σοφία Τσαντέ, πόσα χρόνια είστε μέλος σε αυτή την αδελφότητα εδώ, τη Νέα Ικαρία? Ένα χρόνο τώρα. Τι σας κάνει και έρχεστε στην αδελφότητα? Είσαστε μέλος. Μαθαίνω πιο πολλά από την Ικαρία, πώς περάσουν οι ανθρώποι, πώς ζήσανε, ιστορίες του. Και με φέρνει πιο κοντά εκεί που γεννήθηκε ο πατέρας μου. Εσείς που έχετε γεννηθεί, Σοφία? Εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα, αλλά ήρθα εδώ πέρα μωρό. Και τα ελληνικά τα έχετε φοιτήσει σε σχολείο εδώ πέρα? Ναι, σε σχολείο. Από τους γονείς μου και σε σχολείο. Πώς λέγεστε? Σοφία Αρβανίτη. Πόσα χρόνια είσαστε μέλος στη Νέα Ικαρία? Δεν είσαστε μέλος? Όχι. Είμαι ακόμα μικρή. Πόσα χρόνια είστε εδώ μέσα? 6. Έμενα πρώτα στην Ικαρία και ήρθα 6 χρόνια εδώ. Ποιο καλά τη σας αρέσει, η Ικαρία ή το Port Jefferson? Ικαρία. Ευχαριστώ πολύ. Λέγεστε εσείς? Φίλιππος Καράφτης. Φίλιππος Καράφτης. Καράφτης. Κύριε Καράφτη, πόσοι περίπου Ικαριώτες μένουν σε αυτό το μέρος εδώ του Long Island? Κάπου 150 οικογένειες, 200 οικογένειες. Κοιτάξτε, εσένα που πρώτο επισκέπτεται την περιοχή εδώ πέρα, όπως εγώ, του φαίνεται εντυπωσιακό ότι βρίσκονται εδώ πέρα οι Καριώτες που έχουν ιδρύσει και σύλλογο. Τι είναι αυτό που τους έκανε να μαζευτούν εδώ σε αυτό το μέρος του Long Island? Η περιοχή, τα ψάρια, και οι Καριώτες, η παρέα, όλα μαζί συνδυάζουν λίγο έτσι, να σημίσουν το χωριό, την πατρίδα. Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ. Είναι μια περίπτωση. Ας το ονομάστε εσάς. Γιώργος Μεγαλοκονόμος. Κύριε Μεγαλοκονόμο, τι... Εδώ ήρθα εγώ το 1979 και όπως είπατε πήγα στη Νέα Υόρκη πρώτα και προσπάθησα εκεί να βρω δουλειά, ας πούμε, να ταυτοποιηθώ. Και ξαφνικά βρήκα αυτό το μέρος εδώ. Αυτό το λιμάνι, ας το πούμε, εδώ πέρα, γιατί είναι πόρτο το Port Jefferson, όπως το λένε, και με τράβηξε. Διότι το νερό μου θύμισε την πατρίδα μου.
Και είδα και τους ότι οι Καριώτες έχει αρκετές καλές οικογένειες εδώ πέρα. Και αυτομάτως έφυγα από κάτω, κάτισα κάπου 8 μήνες στο σύντηρα. Εδώ το προτιμάτε δηλαδή είναι ο... Και αμέσως είδα μεγάλη διαφορά εδώ πάνω, ησυχία, πιο ωραία ζωή, πιο όμορφη, ας πούμε, πιο αγαπημένη. Ο κόσμος δεν φοβάσαι όπως στη Νέα Υόρκη να περνείς προβλήματα όπως είσαι στη Νέα Υόρκη. Και κάθισα εδώ πέρα. Ασχολήθηκα 10 χρόνια με στήπητο. Πήγαινα στη Λαγαναγορά και πουλάγα στα ρέστοραν φρούτα, δέστυπο, λαχανικά, τέτοια πράγματα. 2-10 χρόνια με αυτή τη δουλειά. Και είμαι ικανοποιημένος εδώ σε αυτό το σενζούλι. Πώς είναι το όνομά σας, κύριε Καρούτσο Γιώργο. Κύριος Καρούτσο Γιώργο. Γιώργος Κάρους, λοιπόν, κύριε Καρούτσο. Εδώ έρχονται άνθρωποι από την Ελλάδα, εκπρόσωποι από την Ελλάδα, ας πούμε, υπουργοί, δήμαρχοι, νομάρχες, πρόξενοι, να σας δούνε. Έρχονται μια φορά του ένας Καρούτσος, ο Κράτσος, να δουλευτείς, έτσι. Ξανάρθει να δουλευτείς. Δεν ξανάρθει, αντός. Μόνο αυτός πέρασε να βγει. Γενικά τι, εδώ σας έχουνε, είσαστε ξεχασμένοι δηλαδή. Βέβαια, αφού είμαστε στην άκρη, εδώ στο πέρα, σας ζούμε. Ούτε εφημερίδες έχουνε. Λέγουν εσύ ούτε εφημερίδες έχουνε, εδώ πέρα ποτέ να σας βρούνε, να γράψουνε κάτι. Όχι, ποτέ δεν. Εσείς μοιάζετε να είσαστε ξεχασμένοι. Είστε εσείς φωτιτσαντές. Φωτιτσαντές. Χαντέρες έγινε. Λοιπόν εδώ. Πώς το καλό. Άδερφος ήταν. Αδερφός επέτυχε. Θα ήθελα να ρωτήσω εσάς τώρα. Τι επιθυμείτε από την ιδιαίτερη σας πατρίδα. Από την Ικαρία. Ή νομίζετε ότι έχει ξεχάσει να κάνει για εσάς η πατρίδα σας ιδιαίτερη. Καθένα. Όχι να μιλούμε για την Ελλάδα γενικότερα. Η Ελλάδα έχει ξεχάσει κάτι να κάνει για εσάς. Εκείνο που θέλω, που μου αρέσει όταν πηγαίνουμε στην Ελλάδα, να μας υποδέχονται με αγάπη όπως εμείς τους αγκαλιάζουμε όταν πάμε. Να μην μας λένε Αμερικανάκια και Αμερικάνους, διότι αυτό μας προσβάλλει. Μπογιατζής Δημήτριος. Μπογιατζής Δημήτριος. Έχετε παιδιά κύριε Μπογιατζή. Έχω παιδιά, είμαι συνταξιούχος και ζω περισσότερο στην Ελλάδα. Πόσα χρόνια ζείτε εδώ. Τώρα γύρω στα 18 χρόνια. Τα παιδιά σας μιλάνε ελληνικά, γενικά. Όλα. Τα παιδιά μου ήρθαν από την Ελλάδα και διδάλλουν ελληνικά. Τώρα τα εγγόνια μου, το ένα μου μιλάει, το άλλο μικρό δεν τα μιλάει, αλλά προσπαθούμε να το μάθουμε για αυτό το πράγμα. Τι που δεν τα μιλάει το μικρό παιδάκι. Οι γονείς δεν το ισότερο, τίποτα. Για να πάει σχολείο. Πάει σχολείο, πάει σχολείο στο ελληνικό εδώ, αλλά το ελληνικό σχολείο έχει πολλές ελλείψεις, δηλαδή είναι μια ώρα την εβδομάδα που δεν μπορούν να μάθουν τα παιδιά. Ύστερα το υλικό όπως είπα κι άλλοι δεν υπάρχει από την Ελλάδα για να μάθουν τα παιδιά. Και θέλω να θέλω να πούμε από την Ελλάδα βοήθεια να μας στείλουν διότι στην εκκλησία δεν πληρώνουν τα σπουδαία για να μάθουν τα παιδιά. Ασχολούνται με το ψάρεμα εδώ πέρα για να Πολύ, μάλιστα και επαγγελματικά. Έχουμε κάποιο αρίστο ψευδέρμα, ο οποίος έχει τράτα και πηγαίνει στα ψάρια συχνά, σχεδόν καθημερινά. Και όταν έρχεται στο ψάρεμα, σου μας ερχόμαστε κάτω καμιά φορά σε προκυμία και παίρνουμε ψάρια όπως η πατρία. Οι πρώτοι Καριώτες που ήρθαν. Ο πρώτος ο Βασίλης ο Καράτης, ο οποίος ήρθε εδώ, θείος μου, είναι το δεύτερο μαγαζί που ιδρύθηκε στο Πολυζέμεσο, ήταν το Fish Station. Ο Καράτης Fish Station είναι ψαράς. Όχι ψαράς, ήταν αγρότης, αλλά ασχολήθηκε με τα ψάρια. Ναι, και είχε βάρκες στις οποίες νίκιαζε και ακόμα τις έχει, υπάρχει το μαγαζί αυτό. Θυμήστε μου τώρα που είσαι εγώ. Γιάννης Καράτης. Γιάννης Καράτης. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε πάλι πίσω. Εκεί παραμένουμε στο 1991, πάμε στις 22 Απριλίου,
Οπότε εκείνη την ημερομηνία επισκέπτεται τη Νέα Υόρκη ο πρωτοκαπετάνιος του Δημοκρατικού Στρατού, ο Μάρκος Βαφιάδης, επίσημα προσκεκλημένος των Αμερικανικών Αρχών για μια εκδήλωση που γινόταν για την υπόθεση Polk. Ο Μάρκος Βαφιάδης φτάνει στη Νέα Υόρκη. Ήταν μια περίοδος όπου η προσωπικότητά του ήταν αρκετά αμφιλεγόμενη στον χώρο της αριστεράς. Ήταν τότε, είχε προσχωρήσει το Πασόκ και είχε εκλεγεί μάλιστα και με το Πασόκ. Υπήρχε έτσι γενικότερα ένα κλίμα αμφιταλάντευσης γύρω από το πρόσωπο του Μάρκου Βαφιάδη. Να δούμε τη συνέντευξη που πήρε τότε ο Γιώργος Αγγελίδης στον Μάρκο Βαφιάδη, 22 Απριλίου 1991. Αγώνες που έχετε κάνει, έτσι, και από τις διώξεις που έχουν γίνει σε βάρος, ναι, τις περιπέτειες, τις εμπειρίες σας, ναι, και από ό,τι βλέπετε σήμερα που γίνεται στον κόσμο κάποιες ανακατατάξεις και κάποιες αλλαγές. Πώς πιστεύετε πως θα είναι ο κόσμος του μέλλοντος ή πώς τον ονειρεύεστε να είναι αυτός ο κόσμος, σύμφωνα με τους αγώνες σας και σύμφωνα με όσα γνωρίσατε στη ζωή? Πρέπει να ονειρεύουμε τους δικαίους, τις αγάπες και τις δημιουργίες. Πρέπει να πάψουν οι καυγάδες και οι άλλους παραγμοί για να μπορεί να απολαύσει τα αγαθά του πολιτισμού ολόκληρη η ανθρωπότητα. Και πιστεύω ότι εκεί θα βαδίσουμε και προς τα εκεί πάμε. Οι αγώνες σας έγιναν γύρω από τη σας σοσιαλιστική ιδέα. Βλέπετε ότι η σοσιαλιστική ιδέα υποχωρεί ή δεν άξιζαν όλοι αυτοί οι αγώνες που γίνανε? Είναι ο σοσιαλισμός και ο κομμουνισμός είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. Είναι το όνομα που μας φοβίζει. Τι είναι, ποια είναι η διαφορά? Τον σοσιαλισμό παίρνει σύμφωνα με τη δουλειά σου. Στον κομμουνισμό παίρνει σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Αυτό είναι. Δεν είναι καμία διαφορά. Ο σοσιαλισμός τα πάντα η μια εφορμάτια. Αυτό φορμάτια. Ο καπιταλισμός, ξέρω έφερε τον ιμπεριαλισμό. Ο ιμπεριαλισμός προετοιμάζει τον κομμουνισμό. Έτσι. Βλέπετε τι θα έχει θέση δηλαδή στο... Αυτό είναι. Δεν είναι, δεν είναι κάτι τρομερό όταν λέμε κομμουνισμό. Απλώς θα είναι μια δίκαιη και των αγαθών της φύσης για τον άνθρωπο. Τα πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χωρίς εκμεταλλευτές και λοιπά και λοιπά. Αλλά δεν θα υπάρχει εδώ ισότητα. Πρέπει να το αποδείξουμε. Δεν θα υπάρχει που? Τον κομμουνισμό. Το ίδιο δεν θα υπάρχει ισότητα. Δεν θα υπάρχει ισότητα. Βεβαίως, γιατί όταν θα παίρνει ο καθένας τις ανάγκες του. Εγώ μπορώ δηλαδή με ένα τέταρτο ψωμί να περάσω, είτε με τρεις ελιές. Αυτές είναι οι ανάγκες μου. Ενώ ο άλλος μπορεί εν πάση περιπτώσει να τρώει ένα αρνί. Συνεπώς και αυτό το πράγμα ότι εξισώνω, κάνω και τα λοιπά, σε κανένα επίπεδο δεν μπορεί να γίνει. Και ούτε και στον Έλληνα, αν θέλετε. Επειδή εμείς πολύ καιρό από την Ελλάδα και δεν έχουμε παρακολουθήσει εξελίξει όλα αυτά. Ήθελα να πω ότι εσείς έχετε παραμείνει μαχητής και ιδεολόγος και πολεμιστής και ελπίζω να... ιδεολόγος του σοσιαλισμού, έτσι δεν είναι? Ναι, αυτό που είναι. Πού βρισκόμαστε χρονικά, να πούμε ότι 9 μήνες αργότερα, στις 26 Δεκέμβρη του 1991, τον ίδιο χρόνο δηλαδή, υπεστάλλει η σημαία της Σοβιετικής Ένωσης από το Κρεμλίνο. Όλη αυτή η κουβέντα, επειδή είχε γίνει τότε για τον σοσιαλισμό, κομμουνισμό και τον καπιταλισμό, ήταν 9 μήνες, πριν από αυτή την ιστορική εξέλιξη, η οποία αναδιαμόρφωσε και τον παγκόσμιο γεωπολιτικό και πολιτιστικό και πολιτικό κυρίως χάρτη. Λοιπόν, παραμένουμε στο 1991 και πάμε σε μια συνέντευξη με τον βουλευτή Κέρκυρας τότε, τον Γιώργο Δρύ, ο οποίος μετέπειτα ήταν διετέλεσε υφυπουργός οικονομικών και υπουργός γεωργίας. 1991, ο Γιώργος Δρύς, ο οποίος και αυτός έχει φύγει από τη ζωή, βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στη Νέα Υόρκη και μιλάει για την Κέρκυρα. Πείτε πρώτα για την περιφερειακή ανάπτυξη, να μας πείτε, κύριε Δρύ.
οι θεσμοί, οι νόμοι που υπάρχουν σήμερα, οι φορείς που είναι εκεί και λειτουργούν, κατά πόσο λειτουργούν σωστά και κατά πόσο ωφελούν αυτό που είναι υποθετό για όλους, η περιφερειακή ανάπτυξη. Υπάρχει αυτό το στοιχείο σήμερα εκεί στην Κέρκυρα. Λειτουργούν δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα. Να σας πω, με το νόμο 1622 του 1986 θεσπίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η οργάνωση της χώρας σε περιφέρειες. Έτσι στην Ελλάδα έγιναν 13 περιφέρειες και η Κέρκυρα μαζί με την Λευκάδα, την Κεφαλονιά και την Ζάκυνθο αποτελούν τη λεγόμενη Ιόνια περιφέρεια, της οποίας έδρα είναι η πόλη της Κέρκυρας. Η κάθε λοιπόν περιφέρεια έχει ένα όργανο, το Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο ανάλογα με τον αριθμό των νομών που συγκροτείται έχει και ένα ορισμένο αριθμό μελών. Για παράδειγμα, η περιφέρεια των Ιόνιων νησιών έχει 4 νομούς και επομένως συγκροτείται από 3 εκπρόσωπους κάθε νομού συν τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, ο οποίος προείσταται του Περιφερειακού Συμβουλίου, δηλαδή είναι 13 μέλη. Η περιφερειακή αυτή οργάνωση της χώρας προφανώς είναι ενταγμένη στη λογική της αναγκαίας περιφερειακής ανάπτυξης και της αποκέντρωσης, όπου σήμερα νομίζω αποτελεί συστατικό στοιχείο για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. Χωρίς αποκέντρωση και περιφερειακή ανάπτυξη δεν νομίζω ότι μπορούν να λυθούν τα μεγάλα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά προβλήματα τα οποία έχουμε σήμερα. Στην Κέρκυρα υπάρχουν θεσμοί, λειτουργούν υπηρεσίες που να μπορούν να έχουν σαν στόχο τους τη σύσφιξη των σχέσεων με τους απόδημους Κερκυραίους. Έτσι. Το να προσπαθήσει να κρατήσει, να κρατήσει ζωντανή η κληρονομιά, η τοπική κληρονομιά στους χώρους αποδημίας. Ή αν υπάρχουν ακόμα, αν υπάρχουν ιδρύματα που να έχουν σαν στόχο να βοηθήσουν τον επαναπατριζόμενο Κερκυραίο, και αυτό είναι και είτε για επαγγελματικά να το βοηθήσουν, είτε να τον, πώς το λένε, να βοηθήσουν τα παιδιά σου στο σχολείο που λοιπόν θα έχει προβλήματα. Να σου πω, κύριε Αγγελίδη, καταρχήν ειλικρινά, δηλαδή θέλω να σας ευχαριστήσω για την ερώτηση αυτή. Συνήθως όταν έρχονται εδώ βουλευτές, στελέχη από διάφορα κόμματα, η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Εσείς και με τις δύο ερωτήσεις και την προηγούμενη και τούτη δίνετε μια άλλη κατεύθυνση στη συζήτησή μας για τα ουσιαστικά θέματα που απασχολούν σήμερα τον ομογενή στη Νέα Υόρκη, γενικότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η γνώμη μου πάνω στο θέμα αυτό είναι, δυστυχώς τον δικό αυτό πράγμα, ότι δεν έχουμε, ενώ από τη μια μεριά όλοι τονίζουμε την τεράστια σημασία την οποία παίζουν οι ομογενείς στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον υπόλοιπο κόσμο εκτός της Ελλάδος. Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού ήταν εκείνοι οι φορείς οι οποίοι όφυλαν να είχαν συγκροτήσει μια συγκεκριμένη πολιτική για τον απόδημο ελληνισμό. Και εδώ πρέπει να πω ότι εμείς κάναμε σαν Πασόκμιλα, σαν κυβέρνηση Πασόκ, κάναμε πολλά πράγματα, αλλά δεν νομίζω ότι συγκροτήσαμε μια, αν θέλετε, ιεραρχημένη πολιτική, μια πυραμιδική πολιτική για τα προβλήματα και τη διασύνδεση που έχουν τα προβλήματα αυτά με την Ελλάδα και πώς μπορούν να δοθούν λύσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Φλόριντα, στον Άγιο Αυγουστίνο. Είναι ένα υπέροχο μέρος. Είναι το μέρος όπου ουσιαστικά κατέπλευσαν, ας χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση, οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες. Εκεί κοντά υπήρχε μια πόλη που λεγόταν Σμύρνα, λόγω της Σμύρνης φυσικά,
Και ο Άγιος Αυγουστίνος ήταν το πρώτο λιμάνι, ας το πούμε, όπου οι Έλληνες έδεσαν στη Φλόριντα και πήγαν οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες. Ένα ιστορικό μέρος, υπάρχει η τοπική ελληνική εκκλησία, η οποία είναι μνημείο σήμερα για το πώς έφτασαν οι μετανάστες εκεί στην Φλόριντα, στον Άγιο Αυγουστίνο. Και πάμε λοιπόν στο ρεπορτάζ που έχει γίνει εκεί, στις αρχές της δεκαετίας του 90, στην ελληνική κοινότητα του Αγίου Αυγουστίνου, στη Φλόριντα. Έχει πει το όνομά σας τότε και ο Παρίος. Ο είναι ο Τζόνσον. Είναι πρόεδρος. Τώρα, εν συντομία, ας πούμε, τι έγινε μετά που πήγατε εσείς εκεί. Σε Σικάγο. Ναι. Συμφωνήσατε να το πάρουν. Μην θες. Λοιπόν, όταν έγινε η συζήτηση και ύστερα που καθαριστήκαν όλα, τι πράγματι, το ΣΑΙΣ κτλ. Λοιπόν, μου πετάει το, ο Μακαρίς ο Σκούρας, ο Σπύρος, και μου λέει εμένα, κύριε Καλέβα, σε παρακαλώ, μου λέει, πόσα χρήματα μπορείτε να μαζέψετε από εσείς οι ντόπιοι. Το λέω, μου λέει, θα σας απαντήσω, το λέω, κύριε Σκούρα, θα σου απαντήσω, μπορείς να με ρωτήσετε πόσοι οικογένειες είμαστε. Μου λέω, πόσες οικογένειες είστε, 15 με 18 οικογένειες. Λοιπόν, τι μπορείτε να μάθετε. Τώρα δηλαδή δεν ξέρω τι μπορούμε να μάθουμε. Του λέω μάσα. Του λέω 12 με 15 χιλιάδες δολάρια. Και τότε στα πράγματα δολάρια δεν ήταν και τόσο εύκολα. Ο Θανάης ο Ξενίδης μου κάνει έτσι. Πολλά δηλαδή. Τα παραλές. Δηλαδή δεν μου το είπε, μου σκόρες έτσι. Λοιπόν... Του λέει τι λες, 15 χιλιάδες, θα βάλουμε ένα χιλιάρι με καθένα. Λοιπόν, μετά είδε το κύριο Σκούρας. Και λέει ο κύριο Σκούρας αμέσως, λέει, το αρχιεπίσκοπο που ήταν και ήταν ο chairman, δηλαδή, λέει, I move, λέει, to accept the purchase of the property, to move to accept the idea and to proceed of buying the property. That's right. Μπράβο, λέει, όλοι ο αρχιεπίσκοπος μου λέει, να πάτε εκεί πέρα κάτω και κοιτάξτε να το αγοράσετε. Τα χρήματα πρέπει να το πάρει η επισκοπή μετά. Φυσικά είναι να προσπαθήσουμε να το βρούμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, μαζεύομαστε μια Κυριακή στην επισκοπολογική εκκλησία. Κάναμε λειτουργίες μια φορά το μήνα. Πότε έχει ιδρυθεί η εκκλησία εδώ στο Holy Trinity? No, 1875. Πώς να μας πείτε ότι οι άνθρωποι του Jacksonville, που είσαστε περισσότερες ελληνικές οικογένειες, έτσι, πόσες ελληνικές οικογένειες έχετε? Λοιπόν, όλη αυτή η κουβέντα γίνεται φυσικά για την δημιουργία της ελληνικής κοινότητας Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού εκεί στην περιοχή, και ακούσαμε για τον Σπύρο Σκούρα. Όσοι δεν τον γνωρίζετε, ήταν ο πρόεδρος της κινηματογραφικής εταιρείας 20th Century Fox από το 1942 μέχρι το 1962. Μεγάλο στο χώρο του κινηματογράφου, έτσι. Και ήταν χαρακτηριστικό ότι ο Bob Hope, με τον οποίο ήταν και πολλοί φίλοι, τον πείραζε συνέχεια για την προφορά του, γιατί μιλούσε έτσι βαριά, με ελληνική προφορά. Και ενώ ήταν μια εικοσαετία, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάποια στιγμή είχε γίνει μια εκδήλωση και λέει ο Bob Hope για τον Σπύρο Σκούρα, ναι, λέει, είναι εδώ 20 χρόνια, αλλά από την προφορά του θα καταλάβετε ότι έρχεται την επόμενη εβδομάδα, έτσι αστειευόμενος. Λοιπόν, πάμε πίσω, αργότερα, πάμε μάλλον στο 1944. Ο Γιώργος Αγγελίδης έχει φύγει από τη ζωή και διαργωνώνεται από τους συγγενείς και τους καλούς φίλους του και την Ομογένεια ένα φιλολογικό μνημόσυνο, έτσι. Θέλαμε όλοι να τον αποχαιρετούμε κάθε χρόνο και να στέλνουμε το μήνυμα ότι παραμένει στη θύμησή μας πάρα πολύ έντονα. Ιούνιος λοιπόν του 1994, ένας χρόνος μετά τον χαμό του, και διοργανώνεται το φιλολογικό μνημόσυνο στον Σύλλογο Κέφαλος των Κεφαλονιτών, έναν ιδιαίτερα ξεχωριστό και προοδευτικό σύλλογο. Η συγγραφέας Δαγκίνα Παγουλάτου απαγγέλει Νικηφόρο Βρετάκο. Έλα κάτσε. Να θυμηθούμε τα παλιά, αφού το ξέρω πως θα αναγκαλιάσει η ψυχούλα σου όπως τότε, ακούγοντας τον αγαπημένο σου και τον αγαπημένο μου Νικηφόρο Βρετάκο. Μια οδή και για τους δυο σας, Γιώργο,
και μια ανάμνηση για μένα. Θυμάσαι. Αγαπούσε πάρα πολύ αυτά τα ποιήματα του Πλετάκου που θα ακούσετε και τα είχαμε διαβάσει ένα σωρό φορές. Όταν ανακηρύχθηκε η Χούντα, αυτό ανακηρύχθηκε στην Ελλάδα, ο Νικηφόρος Πλετάκος έφυγε αυτοεξόριστο στο Τρόκεν της Ελβετίας, σε μια παιδούπολη στο Πεσταλότσι. Αποχαιρετώντας τον ελληνικό ήλιο, με το ποίημά του αποχαιρετισμός στον ελληνικό ήλιο. Της πατρίδας μου, ήλιε καθαρέ, σαν ψυχή ακέλου που σκέπτεται, πλούτε ακαταμέτρητε που θαυματουργείς χρώματα πάνω στις πέτρες μας, ψωμί και γάλα ενός φτωχού παιδιού που χρύσωσε τα χείλη του με το όνομά σου, γράφοντας στίχους να τιμήσει ετούτον τον ωραίο κόσμο, που γινώσουν ουσία και πράγματα της ζωής, φρούτα ή άνθη της μυρφιάς και σε χάιδευα, που δίπλωνα μεσέ τις λύπες μου όπως με ένα μαντία χρυσό που κουμπώνει στο στήθος κι ήμουν ο πιο καλοντημένος πρίγκιπας, ήλιε μου, σε αποχαιρετώ σήμερα. Εγκαταλείπω τις προστατευτικές σε τούτες πλάτες των βουνών που είναι γυμνά σαν τη μοίρα μου και τα βάσανά μου, σαν τη μοίρα και τα βάσανα ενός όμηρου λαού που μέσα στο σπαραγμό του αβοήθητος, νέος και ωραίος, συστρέφεται λαβωμένος ο Άδωνης. Παρά να ζω κάτω από το βλέμμα των εκπορνευτών της Παναγίας, της Αθηνάς και της Δίκης, προτίμησα παίρνοντας ένα ραβδί και ένα σάκο να πείσω τον υπόδουλο κλήρο μου. Πιο γλυκιά θα είναι η έρημος και η εξορία. Η άμμος μαλακό χόρτο θα είναι κάτω από τα πόδια μου, αρκεί να σώσω την ψυχή μου, η ήλια μου και το λόγο μου. Εσύ όμως, ο πιστός που ποτέ δεν θα φύγεις, αλλά το ίδιο διαυγείς θα γυρίζεις απάνω από αυτό το προαιώνιο λίκνο της πέτρας, επίβλεψε τα παιδιά που στα μάτια τους κατοπτρίζεται η μοίρα των ψαρών και του δίστομου. Επίβλεψε τις μητέρες των όσιων και μαρτύρων. Επίβλεψε το λαό δωρητή που έχει στραγγίξει την καρδιά του μέσα στο παγκόσμιο θυσιαστήριο, κάτοχρον ανάμεσα στους ληστές. Εσύ, μακροχρόνιος, κρατεός και ανεξάρτητος, γυρνάς πάνω απ' όλα. Αλλά εγώ δεν μπορώ στα προσβλημένα ιερά να κάθομαι ανάμεσα με σκυμμένο το μέτωπο. Δεν αντέχω να βλέπω την αρετή γυμνή με το ρούχο της κουρελιασμένο να κρέπεται από τα δόντια του τσακαλιού, λεκέδες το φως σου να γιομίζει από το ψεύτος. Επιρογνώμονες με ψυχές από νάιλον, πρετοριανοί σπουδασμένοι στο Auschwitz, πυροβολούν την αλήθεια, τραυματίζουν τον Παρθενώνα και τους τιδεκειμένους δεν επιτρέπουν να υπάρχουν ποιητές στο χώρο της Δάφνης, σβήνουν τα γράμματα του αλφαβήτου. Τα δάκρυά μου γιώμησαν όλες τις σκήτες. Τα κοκαλά μου θα γίνουν αιώνια ποτάμια, αναζητώντας να βρουν μια συνείδηση που να ακούει. Αφήνοντας τώρα τούτα τα πνεύματα, τους ξερόβραχους της πατρίδας μου και την κορφή του τα ίδια του που με δίδαξε το ύψος, ήλιο μου, φεύγω χωρίς μοίρα και χωρίς πατρίδα, ελπίζοντας τους απογόνους αυτών που σημείωσαν στη Διαθήκη τους την Ελλάδα, γιατί είμαι μια πέτρα κι εγώ, ένα άνθος, μια σπίθα της, μια κραυγή της. Μέσα σε όλα τα όνειρα των Ελλήνων στρατονιστήκανε οι βάρβαροι. Αν δεν είναι όριμος ο κόσμος παρά μόνο για να καταστραφεί, λησμονήσετε τότε και την πατρίδα μου. Αν όμως ακόμα υπάρχουν ψυχή και αγάπη, τότε απλώστε τα χέρια όλοι οι ευγενείς του κόσμου και βοηθήστε τη. Το σπίτι των παιδιών στο Πεσταλότσι. Μήπως σας κούρασα?
θα έπρεπε ο ήλιος να μην αποστρέψει το πρόσωπό του από τη μοίρα μου, να δείξει εσπλαχνία υγιής προς τις ρίζες μου και ο βίος άνεμος επίγεια. Ήμουν το δέντρο ενός άλλου ουρανού που μεταφυτεύτηκε. Αν θα επιζούσα σε λίγο, θα φαινόταν στα μάτια μου. Τα δάκρυα θα ήταν τα νέα μου φύλλα. Έτσι βρέθηκα εδώ, σε τούτο τον τόπο. Έτσι βρέθηκα ανάμεσα σε αυτά τα παιδιά που κάθισαν πάνω στα γονατά μου όπως πάνω σε δύο βράχους από την πατρίδα τους που δεν είχαν. Με τίμησαν καταθέτοντας στην ψυχή μου τη λύπη τους και εγώ τους εμοίρασα ένα χαμόγελο κομμένο από το δέντρο της υπομονής που είχα μέσα μου. Μου πρόσφεραν την καρέκλα τους και μου έκαναν ησυχία να καθίσω και να σκεφτώ αν έχω άλλο μέλλον, αν χρειαζόμουν ακόμη πάνω στη γη και αν δικαιούμαι όταν χτυπώ να μου ανοίγουν μια πόρτα. Του πόνου το πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο κοινό στο πλανήτη μας. Δεν έχει έθνος. Ο Κώστας, ο Νίκος, ο Σπύρος, η Ειρήνη, που η πρόωρη σκέψη της ανακάτευε την ψυχή όπως ο άνεμος το χορτάρι, τα χεράκια της ευπραξίας που συμβολίζαν την έρημο και η ευαισθησία της έμοιαζε με λιωμένο κερί, ήταν όλα μαζί ένα Κύριε ελέησον στην ατέρμονη λιτανία της γης. Πηγαινόρχονταν γύρω μου σαν μικροί σκαραβαίοι. Σκαλώνα στο στήθος μου και από εκεί σαν ποντάκια κινούμενα τα ματάκια τους θέγαν αυτό το πολύπαθο βράχο των κυμάτων και της οδύνης, το τρύπες γιωμάτος καμένο μου μέτωπο. Ανεβαίναν δυο-δυο και μου στρώναν το κρεβάτι μου και όταν φεύγαν σαν άφηναν εκεί τα χεράκια τους ένιωθαν να αναπνέει το μαξιλάρι μου, ζεστό σαν ψυχή με δίπλωνε το σεντόνι μου. Και ακόμη, σαν μάθηναν κοντά μου τα φτάκια τους, θαρούσα πως άκουγα την καρδιά μου που ξόχλαγε δίχως σκοπό, δίχως έργο το χρόνο μου. Η Ρεγκίνα Παγουλά, του συγγραφέας που μόλις ακούσαμε, έφυγε από τη ζωή στις 22 του Δεκέμβρη του 2006. Είχε γεννηθεί στα Βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς το 1920. Πέρασε πολύ δύσκολα τα παιδικά της χρόνια. Αριστερή, βρέθηκε το 47 στην εξορία, αρχικά στην Χίο και στην συνέχεια στο Τρίκερι. Έγραψε και ένα βιβλίο με τίτλο «Εξορία» στη Νέα Υόρκη το 1974, όπου περιέγραφε τις απάνθρωπες συνθήκες που επικρατούσαν στο Τρίκερι σε βάρος των γυναικών κρατουμένων. Το 1963 είχε φτάσει στη Νέα Υόρκη, όπου έζησε το υπόλοιπο της ζωής της μαζί με την κόρη της και τα δύο της εγγόνια. Πραγματικά μια ξεχωριστή μορφή για το χώρο της ομογένειας η Ρεγκίνα Παγουλάτου. Και πάμε στην ίδια εκδήλωση το 1994 τον Ιούνιο, πάλι στο Φιλολογικό Μνημόσυνο για τον ένα χρόνο από το αντίο του Γιώργου Αγγελίδη, η Ελένη Φλωρά του Παϊδούση, συγγραφέας, μιλάει για τον καλό της φίλο. Ετούτο το χώρο τον αγαπούσε ο Γιώργος ιδιαίτερα. Αισθανόταν πιο σπιτήσια τη ζεστασιά του. Αισθάνομαι κι εγώ τώρα πως είναι κοντά μας, στα γνώριμα κατατόπια. Κάποτε που κάναμε με τη Ρεγκίνα και τον Γιώργο μια κουβέντα όταν χάσαμε τη Θεανό Παπάζογλου, στο γυρισμό μου το πολύ σοβαρά ότι όταν πεθάνω θα μου κάνει σε αυτό το χώρο, ο δικός μου χώρος, το μνημόσυνο για μένα. Δυστυχώς, γράφηκαν οι όροι. Σκέφτομαι όμως πως ίσως οι πρωτόγονοι άνθρωποι που δεν γνώριζαν από ημερολόγια και δεν μετρούσαν τον χρόνο, που ήξεραν μόνο ότι σε κάποια φάση πέφτει χιόνι και κρυώνουν και σε κάποια άλλη καίγονται από τις ζέστες, που δεν γνώριζαν μέρες και επετείους, ίσως ήταν πιο γαλήνεμένοι από εμάς. Εμείς κλείσαμε τον χρόνο σε κουτιά και τον μετράμε φυλάργυρα, τις μέρες, τις ώρες, τα δευτερόλεπτα, τρέχουμε μαζί του, το κυνηγάμε. Δεν τον φτάσαμε βέβαια ποτέ, πέφτουμε μεσοστρατής, το ξέρουμε, το μάθαμε. Αλλά τι μάθαμε, διδαχτήκαμε τίποτα. Αν κρίνει κανείς από όσα συμβαίνουν γύρω μας καθώς μπαίνουμε στον 21ο αιώνα
και αφήνουμε πίσω το πιο ματωμένο αιώνα της ανθρώπινης ύπαρξης, τουλάχιστον αυτής που έχει καταγραφεί, δεν έχουμε μάθει και πολλά πράγματα. Έχουμε όμως μνήμη. Τη βάζουμε και αυτή στο καλούπι που λέγεται χρόνος, κάποτε για να χαιρόμαστε, άλλοτε για να θρηνήσουμε. Αυτή η μνήμη, η τόσο οδυνηρά νοπή, μας έφερε σήμερα σε αυτή τη σύναξη. Είμαστε οι φίλοι και σύντροφοι του Γιώργου Αγγελίδη, που ίσως να μην γνωριζόμαστε μεταξύ μας, μα που ένα μεγάλο κοινό σαν ιδανικό μας ενώνει, ο Γιώργος Αγγελίδης. Αν η απουσία ενός αγαπημένου ανθρώπου μπορεί να μεταβληθεί σε δραματική και θαυματουργή παρουσία, αυτό το έχει κατορθώσει ο αγαπημένος μας φίλος Γιώργος. Σαν ορθόφρονες άνθρωποι παραδεχόμαστε την έλλειψή του στη φυσιολογική του υπόσταση. Αλλά παράξενα, η παρουσία του γεμίζει τη σκέψη και τα αισθήματά μας. Γίνεται μια ενέργεια σχεδόν οφθαλμοφανής, ώστε να φαίνεται πραγματικότητα, έστω λανθάνουσα. Ο Γιώργος Αγγελίδης έφυγε από ανάμεσά μας, σαν σήμερα, σαν αύριο, και όλοι σταθήκαμε άναυδοι μέσα σε ένα κενό σιωπής, έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε θετικά το πικρό στόμα. Κανείς μη γύψει επάνω του, παιδί μου είναι δικό μου. Σιωπή, σιωπή, κουράστηκε, κοιμάται το μωρό μου. Δεν χρειάστηκε να μας θυμίσει το θρήνο ο Ρίτσος, ίσως όμως να θύμισε ότι ο Γιώργος είχε μια μεγάλη καρδιά και ένα θεόρατο λιβάδι χαμόγελο που μέσα του χωρούσαμε αρμονικά και αγαπημένα όλοι. Η φυγή του έβγαλε από τα χείλη το «εγώ» και το «εσύ» και τα αντικατέστησε με το «εμείς», εκείνο που γίναμε όταν μας χτύπησε η ξαφνική φυγή του. Έφευγες πάντα εμπρός, λαμπρός και πάντα καβαλάρης. Η ανθρωπιά του φίλου μας μας εκάλυψε. Είδαμε τις μικρότητες της έχθρας να εξαφανίζονται. Πέρα από αυτό το αγαθό της ανθρωπιάς, ο Γιώργος, που διέθετε ανεξάντλητες πηγές πνεύματος και αξιόλογο ταλέντο, αισθάθηκε πηγή έμπνευσης και θάρρος για πολλούς από εμάς. Ήτανε το παράδειγμα της πνευματικής αξιοπρέπειας. Λίγοι προλάβαμε μόλις να μαντέψουμε το δικό του συγγραφικό ταλέντο. Δεν θεωρούσε τον εαυτό του έτοιμο, παρά τα χαρισματά του και την κριτική οξυδέρκεια που τον διέκρινε. Κι ήταν αυτά τα χαρίσματα που τον έφερναν τόσο κοντά στο λογοτεχνικό κόσμο της παροικίας μας. Έτσι στιτός μου φαίνωσουν του κόσμου όλου πατέρας και πάλι τόσο ανάλαφρος, σαφός και σαν αγέρας. Πολυδιαβασμένος, οξύτατος, μας αγκάλιασε, μας παρακολούθησε, στάθηκε δίπλα μας με όλο του το είναι. Στα άρθρα του δεν μας παρουσίαζε απλώς, μας σωθούσε. Δεν ήταν μονάχα η αγάπη του για τη λογοτεχνία που τον έκανε να στέκεται δίπλα μας. Ήταν η αγάπη του για μας και η ιδιαίτερη προσοχή που έδινε σε καθέναν από μας, παρακολουθώντας το έργο μας, ενθαρρύνοντάς μας. Κι ήταν χαρά σου να σκορπάς και δόξα σου να παίρνουν, να ανασηκώνεις απ' τη γης τα όσα βογγούν και γέρνουν. Όταν χτύπησε την πόρτα μας το πικρό νέο, αρνηθήκαμε να το δεχτούμε. Αδύνατο, είπαμε, αδύνατο φώναξα. Κι έτρεξα στη θάλασσα ζητώντας της να διαψεύσει εκείνο που δεν ήθελα να πιστέψω. Τα λόγια που μιλάνε για χαμούς. Όλοι μπορεί να χάνονται, ο Γιώργος όχι. Η θάλασσα δεν μου έδωσε σημασία ούτε απάντηση. Χτυπούσε την αιώνια γαλανή της παρουσίας στους βράχους χωρίς να ταράζεται. Φεύγουν οι βράχοι, χάνονται, τη ρώτησα. Το κύμα πήγαινε και έρχονταν σαν το θάνατο. Και δεν με βλέπεις, δεν με ακούς, τα πω πικρά σου λέω. Τα αγριολούδες στους αυρούς στέκονταν ακίνητα. Τα χρώματά τους, πολύ ζωηρά, μοιάζαν να ζωτοκραυγάζουν τη ζωή, διαγράφοντας το θάνατο. Και αγραφείες ενός παράλογου ταμπλό. Τα ρώτησα, όπως και σ' άλλες συμφορές που έχουν επιλήξει τη ζωή μου. Πώς τολμάτε να ανθίζετε όταν ο φίλος μου, ο αδερφός μου, κοιμήθηκε. Και ύστερα η θλίψη. Γιατί αυτός και όχι εγώ. Έστρωνα δίπλα-δίπλα τις καλοσύνες του, τα όσα έχουμε να το θυμόμαστε. Αυτά που η ζωή του είχε δώσει πρίκα και τελειωμόνανε όρισκα. Πότε τις χάρες σου μια-μια τις παίζω κομπολόι, πότε ξανά λιγμό-λιγμό τις δένω μυρολόι.
Πέρασαν 2 χρόνια από εκείνο το τρομερό Σάββατο του Ιούνιου. Η θάλασσα εξακολουθεί να ταξιδεύει, τα λουλούδια να βγίζουν, οι σεισμοί να γκρεμίζουν, οι άνθρωποι να σκοτώνουν. Οι μέρες μας γεμίζουν από εκείνα που έρχονται και φεύγουν, τα μικρά και ασήμαντα, τα μεγάλα. Το άδικο που πολέμησε όλη τη ζωή του, το ψέμα, δεν έσβησαν. Ακόμα δυναστεύουν την ανθρωπότητα. Να πούμε ότι η Ελένη Παϊδούση έφυγε από τη ζωή στις 5 Δεκεμβρίου του 2016. Ήταν σπουδαίο το έργο της. Υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία. Ακόμα και αν ψάξετε σήμερα στο διαδίκτυο θα βρείτε πάρα πολλά από τα έργα της. Ήταν μια σειρά ποιητών που έφτασαν από την Κεφαλονιά στη Νέα Υόρκη, όπως και η Ρεγκίνα Παγουλάτου που ακούσαμε νωρίτερα. Η Ελένη Παϊδούση είχε γεννηθεί στη Σάμη. Επίσης ήταν ο Μάκης ο Τζιλιάνος, ο Πάνος ο Βοζίκης, όλοι αυτοί ήταν Κεφαλονίτες και μετά ήταν ο μεγάλος ακινθινός Νίκος Σπάνιας, ο δημοσιογράφος και πραγματικά ιστοριογράφος της Ομογένειας Μπάμπης Μαλαφούρης, έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο. Ξέρετε, όλοι αυτοί σιγά σιγά θα γίνουν, το υποσχόμαστε εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας, αφιερώματα για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ήταν πραγματικά μεγάλες μορφές της Ομογένειας και μεγάλες μορφές του ελληνισμού που προσπάθησε να κρατήσει με νύχια και με δόντια ζωντανές τις ρίζες τους. Όλοι έχουν φύγει από τη ζωή, εκτός από τον Μάκη Τζιλιάνο, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, να πούμε επίσης ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι μεγάλες αυτές προσωπικότητες και πρόσωπα που ακούσαμε νωρίτερα, όλοι έχουν φύγει από τη ζωή. Εκτός βέβαια από το αφιέρωμα που έγινε από τους Ικαριώτες που δεν γνωρίζουμε πολλά και για την κοινότητα του Αγίου Αυγουστίνου στη Φλόριντα, και ο Γιώργος Δρύς έχει φύγει από τη ζωή και ο Μάρκος Βαφιάδης φυσικά και η Ρεγκίνα Παγουλάτου και η Ελένη Φλωράτου, η οποία Ελένη Φλωράτου, η κόρη της, είναι πάρα πολύ γνωστή ηθοποιός και σοπράνο, έχει ασχοληθεί πολύ και με το ελληνικό τραγούδι, έχει τραγουδήσει και ρεμπέτικα, πραγματικά είναι μία από τις ξεχωριστές μορφές της Ομογένειας και για την οποία και για την Άννα Παϊδούση θα αφιερώσουμε μια εκπομπή. Λοιπόν, αποχαιρετάμε τώρα την εκπομπή αυτή, το αφιέρωμα στο Γιώργο Αγγελίδη, με το τραγούδι με το οποίο τον αποχαιρετήσαμε στις 12 Ιούνιου του 1993, στην τελευταία μας βραδιά μαζί, στο ακρόαμα της Νέας Υόρκης, πριν το χάραμα μονάχος. Ευχαριστώ πολύ.